Συνεδρίου της Ελλάδας, του Μελλοντικού Συνεδρίου. Κύριε Πρόεδρε, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ελλάδα βρίσκονται σαφώς σε δυσμενέστερη θέση. Ειδικότερα η χώρα μας είναι υπερχρεωμένη και μέσω 2024 καλείται να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 2,1% και μάλιστα παρά την τεράστια επιβάρηση που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές του περασμένου καλοκαιριού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα δεινή θέση. Εδώ και πολλούς μήνες αντιμετωπίζουν τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, καθώς η ακρίβεια περιορίζει τα πάνε στο νοικοκυριό τους στα βασικά αγαθά. Παράλληλα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να τρέξουν όλο και πιο γρήγορα για να προλάβουν τις εξελίξεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια χρειάζεται να υπερβούμε τεράστια εμπόδια, με κυριότερο την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό δανεισμό και την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων. Στην Ελλάδα, οι 7 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση χρηματοδότηση. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, εκφράζουν υψηλό φόβο απόρριψης αίτησής τους για χορήγηση τραπεζικού δανείου, πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ακόμα και στις περιπτώσεις των λίγων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση χρηματοδότηση, τα επιτόκια δανεισμού είναι ιδιαίτερα υψηλά στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, όσο και σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ουσιαστικά, και κλείνω, η πολιτική των τραπεζών εστιάζει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πληρούν αυστηρά τραπεζικά κριτήρια ή μπορούν να παρέχουν υψηλές εξασφαλίσεις. Ευχαριστώ πολύ.